Θα επιλέξαμε σήμερα να έχουμε κοντά μας την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ξεκινώ από τις κυρίες για λόγους ευγενίας, κύριε Ταρπινίδη. Η κυρία λοιπόν Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής στην Α' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, και ο κύριος Αναστάσιος Τάσος, έτσι, Ταρπινίδης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης στην Α' Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Λοιπόν, είστε και οι δύο δικηγόροι. Και θα ήθελα να πω έτσι δύο λόγια ενδεικτικά και για τους δυο σας. Να ξεκινήσω από την κυρία και να πω ότι η κυρία Λατινοπούλου ανήκει στο νέο αίμα του ψηφοδελτίου της Α' Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος και πανελλήνια πρωταθλήτρια στο τένις, που έκανε αίσθηση με την καμπάνια της για τα μακεδονικά προϊόντα. Προφανώς όχι μόνο σε όλους μας, αλλά και στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι. Είστε μόλις 28 ετών. Θα μάθουμε περισσότερα λοιπόν για τον τρόπο που σκέπτεστε αυτή σας την υποψηφιότητα. Εσείς, κύριε Ταρπινίδη, είστε δικηγόρος επίσης, εξειδικευμένος στο εργατικό δίκαιο. Πολύ σωστά. Δεν έχετε ασχοληθεί με τα κοινά, με την έννοια την ευρύτερη. Είστε λοιπόν μία έκπληξη, θα μπορούσε να πει κανείς, για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, και θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Θα ξεκινήσω όμως από μία γενικότερη ερώτηση που αφορά και στους δυο σας. Πώς αποφασίσατε να θέσετε αυτό υποψήφιο σε αυτές τις ιδιαίτερες εθνικές εκλογές που γίνανε ξαφνικά και που ξεκίνησαν από μια δύσκολη διεργασία διαδικασίας που είχε να κάνει με το γεγονός ότι προηγήθηκαν ευρωεκλογές αλλά και δημοτικές εκλογές, όπου διεφάνει αυτή η τάση του κόσμου σε σχέση με όλα όσα προηγήθηκαν την τετραετία που πέρασε. Θα ξεκινήσω από την κυρία Λατινοπούλου. Σας ευχαριστώ. Την πρόθεση μου εγώ για να είμαι υποψήφια με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την είχα δηλώσει περίπου ένα χρόνο πριν και στον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είχα περάσει και εγώ, όπως πάρα πολλοί νέοι, από τις αξιολογήσεις του Μητρώου Στελεχών για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι υποψήφοι για τις λίστες σε όλη την επικράτεια. Οπότε ήταν κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει νωρίς και είχα εκδηλώσει ουσιαστικά το ενδιαφέρον μου. Ο λόγος ο οποίος όμως έφτασε σε αυτό το σημείο στην ηλικία αυτή, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η πολιτική στην Ελλάδα ανήκει σε λίγο μεγαλύτερες γενιές, ήταν ακριβώς διότι είχα κληθεί πριν από λίγα χρόνια να αποφασίσω εάν θα μείνω στην Ελλάδα ή αν θα φύγω στο εξωτερικό. Είχα τη δυνατότητα να φύγω έξω με τον αθλητισμό, είχα τη δυνατότητα να φύγω έξω με τις σπουδές, καλύτερες κοινωνικές, καλύτερες οικονομικές συνθήκες στο εξωτερικό σίγουρα, θα μου έλειπε η πατρίδα σίγουρα, αλλά θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα για μένα και για την οικογένειά μου. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισα να μείνω στην Ελλάδα, πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση για τα δεδομένα της εποχής της κρίσης και αποφάσισα ότι εφόσον έμεινα στην Ελλάδα και εφόσον δεν έφυγα έξω, Είμαι υπόχρη και έχω ένα βάρος ευθύνης να προσπαθήσω να αλλάξω τα πράγματα για να μπορεί η γενιά μου τα επόμενα χρόνια να βρει καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες όσο το δυνατόν περισσότερο. Πέρα λοιπόν από την ευθύνη της επιβίωσης, την οποία την έχουμε όλοι οι νέοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι μένουμε στην Ελλάδα, οι οποίοι ψάχνουμε θέσεις εργασίας, οι οποίοι βιώνουμε κοινωνικές αλλαγές ανά πάσα ώρα και στιγμή, οι οποίες συνδυάζονται ουσιαστικά με τις οικονομικές συνθήκες της χώρας. Πέρα από όλα αυτά τα προβλήματα, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι η νέα γενιά, και το λέω αυτό γιατί απευθύνομαι σε όλους τους νέους, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τα ηνία αυτή τη στιγμή και να προσπαθήσουμε όσοι μείναμε στην Ελλάδα, αλλά και με τη βοήθεια όσων βρίσκονται αυτή τη στιγμή νέοι στο εξωτερικό, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, και αυτό θα γίνει μόνο με την έντονη δραστηριοποίησή μας στα κοινά και στην πολιτική. Κύριε Ταρπινίδη. Πάνω κάτω οι λόγοι είναι ίδιοι με αυτούς που ανέφερε η συνάδελφος και δικηγόρος, η κυρία Λατινοπούλου. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία, σε επίπεδο σχολείου, αργότερα στο πανεπιστήμιο. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόφασή μου στηρίχθηκε στην αναγκαιότητα που είδα μπροστά, να έρχεται σε σχέση με το ότι μετά από μια τετραετία στην οποία γίνανε κοσμογονικές αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία στη χώρα μας μετά από μια δύσκολη περίοδο των μνημονίων, άρχισε αυτό το πράγμα να αμφισβητείται και να βλέπω μπροστά μου αυτή την αμφισβήτηση να αρχίζει να απειλεί πάλι τις εργασιακές σχέσεις, να απειλεί την κοινωνία
Θεωρώντας λοιπόν ότι μπορώ να προσφέρω σε αυτή την προσπάθεια να διασφαλιστούν αυτά τα οποία κατακτήθηκαν με πάρα πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια και με πάρα πολύ εύκολο τρόπο ξυλώθηκαν την προηγούμενη δύσκολη πενταετία της μνημονιακής ας πούμε νομοθεσίας, να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι στην προκειμένη περίπτωση το διακύβευμα είναι τεράστιο. Δεν είναι μία, ας πούμε, και δεν το λέμε έτσι, μια έκφραση ας πούμε, ξύλινης γλώσσας που συνήθως χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, είμαστε νέοι άνθρωποι. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι πραγματικά αυτό που χρειάστηκε να κάνει η χώρα την τελευταία οκταετία ήταν ένα τεράστιο άλμα και στο να κάνει μεταρρυθμίσεις, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να προχωρήσει στο αύριο, στηρίζοντας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να επανέλθουν οι νέοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό, τα φωτεινά μυαλά, τα οποία δυστυχώς αξιοποιούνται στην Ευρώπη και στην Αμερική και έχουν τη δυνατότητα από σπουδές που έχουν αποκτήσει να βοηθήσουν τη χώρα. Να δημιουργήσουν λοιπόν τις προϋποθέσεις αυτούς τους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω και ταυτόχρονα να φτιάξουμε νέες ποιοτικές δουλειές για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον κόσμο μια ελπίδα καλύτερα από αυτή που υπάρχει σήμερα. Τώρα, κυρία Λατινοπούλου, εσείς είστε υποψήφια με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τον πρόεδρο του κόμματός σας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να αναφέρεται συχνά πυκνά σε όλη αυτή την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί στην μεταμνημονιακή εποχή με σκοπό την προσέλκυση των επενδύσεων και των νέων θέσεων εργασίας. Πιστεύετε ότι αυτό το οποίο δεν επιτεύχθη το προηγούμενο διάστημα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα στα χρόνια των μνημονίων, τουλάχιστον όπως σας το καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να επιτευχθεί τώρα? Καταρχήν, ξεκινώντας από το ότι για τα προηγούμενα χρόνια, το 2014 η χώρα ήταν έτοιμη να βγει από τα μνημόνια. Είχαμε ολοκληρώσει τα προγράμματα, ήμασταν σε τέτοια οικονομική κατάσταση και σε τέτοια διαπραγματευτική κατάσταση, η οποία ουσιαστικά ήταν έτοιμη να αποχωρήσει η Ελλάδα από αυτό το μνημονιακό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ήταν καθαρά θέμα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Την τελευταία τετραετία συνεχίσαμε και είδαμε τα οικονομικά προβλήματα τα οποία συνέχισαν έως σήμερα. Είδαμε τους παραπάνω φόρους, είδαμε τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Αυτό το οποίο έχει πει επανειλημμένος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, διότι ο ιδιωτικός τομέας είναι ουσιαστικά ο πυλώνας της οικονομίας. Αν θέλουμε να υπάρχει δημόσιο χρήμα, όπως λέμε, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο έμφαση και μεγαλύτερη ενίσχυση στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει από την επόμενη κιόλας ημέρα να δούμε τους φορολογικούς συντελεστές να πέφτουν στην Ελλάδα, έτσι ώστε οι επιχειρηματίες να μπορέσουν επιτέλους να ανασάνουν, διότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα έσοδα μιας επιχείρησης πηγαίνουν στις υποχρεώσεις, στις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρηματιών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, να αδυνατούν να πληρώσουν ακόμα και τους εργαζόμενους, και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί έναν πολύ κακό εργασιακό κύκλο στην Ελλάδα και ουσιαστικά δημιουργεί προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Άρα, λοιπόν, αν θέλουμε να δώσουμε μια ανάσα στην ελληνική οικονομία, αν θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική οικονομία, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Πώς λοιπόν θα προσελκύσουμε τις επενδύσεις, πώς λοιπόν θα κάνουμε τους επιχειρηματίες να ορθοποδήσουν ξανά και να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών? Αυτό είναι το πρώτο και το κυριότερο, η κυριότερη μάλλον προτεραιότητα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Το έχει εξαγγείλει πάρα πολλές φορές. Είναι αυτό το οποίο συμφωνώ και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι στη Νέα Δημοκρατία. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών μπορεί να γίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων, κυρία Λατινοπούλου. Γιατί αυτό το οποίο φοβούνται αυτή τη στιγμή οι Έλληνες είναι πως ό,τι ακούν θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν εάν μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο της αυτενέργειας, της πολιτικής αυτενέργειας των κυβερνώντων του αύριο. Και όχι της σύμφωνης γνώμης των ξένων, τους οποίους παρατηρούμε τώρα να έχουν σιγεία ασυρμάτου, ακριβώς επειδή είναι σε εξέλιξη η προεκλογική περίοδος, αλλά που μετά μπορεί να αρχίσουν να δυναμώνουν οι φωνές και έτσι λοιπόν να ξανακούσουμε το ίδιο αφήγημα που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι δηλαδή ακριβώς επειδή είναι απέτηση των ξένων εμείς θα πρέπει να το κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι από τις σπάνιες φορές που σε προεκλογική περίοδο οι αγορές δείχνουν θετικές ως προς την θετική εξέλιξη της εκλογής της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι όλα όσα έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκουν σύμφωνους Ευρωπαίους. Σε αντίθετη περίπτωση, σίγουρα θα είχαν γίνει κάποιες δηλώσεις, οι οποίες προεκλογικά ουσιαστικά θα έφεραν τον κύριο Μητσοτάκη σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορεί να συνεχίσει να διατυμπανίζει ότι θα βγούμε από την κρίση με την μείωση των φορολογικών συντελεστών. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν υπήρχε αντίθετη γνώμη από την Ευρώπη, αυτό. Εσείς λέτε ότι τώρα ήταν η ώρα που θα είχε διατυπωθεί. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ταρπινίδη, εσείς από την πλευρά σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, προεκλογικά τουλάχιστον, και αναφέρομαι όχι στο τώρα, αλλά στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, στόματος του αρχηγού σας, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ακούσαμε ένα πρόγραμμα, ακούσαμε εξαγγελίες. Ακριβώς επειδή ήταν προσωπική του επιλογή εκείνη την περίοδο να θέσει αυτά τα ζητήματα, παρά το ότι ήταν άκερα, με την έννοια ότι είχαμε τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές, ακούσαμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα με έναν τρόπο επικοινωνήθηκε αναλυτικότατα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έπεισε όμως τους Έλληνες, από ό,τι φαίνεται, την πλειονότητα, να το πούμε έτσι. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τώρα θα γίνει πιο κατανοητό, γιατί ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι εμείς ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε, αλλά προφανώς δεν έγινε κατανοητό. Ναι. Τι θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει τώρα? Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που, τοποθετήθηκε η κ. Λατινοπούλου. Η Ελλάδα την προηγούμενη πενταετία, δηλαδή το 2009 μέχρι το 2015, μέχρι που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, υπέστη μια σαρωτική διάλυση της οικονομίας της. Οι επιχειρηματίες χάσανε δουλειές, κλείσανε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν στην ανεργία, χιλιάδες νοικοκυριά καταστράθηκαν κυριολεκτικά λόγω του υπερδανισμού που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργώντας όλες αυτές τις εκρηκτικές συνθήκες εξαιτίας των οποίων δεν υπήρχε, μάλλον εξαιτίας των οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε αναλαμβάνοντας την κυβέρνηση της χώρας να βγει από αυτό το αδιέξοδο το οικονομικό. Mm-hmm. Και το πέτυχε αυτό και το πέτυχε σε 4 συνεχόμενες χρονιές, και αυτό το πιστοποιούν όλες οι εκθέσεις του ESM αναφορικά με τα επιτεύγματα που έχουν επιτευχθεί στα δημοσιονομικά, και έχει δημιουργηθεί όλο αυτό που λέμε ο καθαρός διάδρομος για να μπορέσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτά τα οποία διεκδίκησε και επανέφερε στην ελληνική οικονομία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας αυτό που λέμε μια κανονικότητα στους ρυθμούς ανάπτυξης. Η Νέα Δημοκρατία διακυβέρνησε τη χώρα δεκαετίες προηγουμένως, και όλα αυτά τα μοντέλα ανάπτυξης τα οποία έχει διακηρύξει είναι αποτυχημένα. Mm-hmm. Στοχεύουν κυρίως στην απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, δημιουργούν αυτή την προσδοκία των χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Έγινε που όμως, αυτό και βεβαίως τιμωρήθηκαν αναλόγως στις τότε εκλογικές αναμετρήσεις. Κύριε Ταρπινίδη. Στο τώρα. Αυτό λοιπόν που λέει στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία είναι ότι επαναφέρει τις ίδιες εξαγγελίες που είχε κάνει όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, διαφημίζει και εξαγγέλνει μια ανάπτυξη η οποία στηρίζεται στην απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και σε φορολογικούς συντελεστές. Τώρα δεν έχουμε ευέλικτες εργασιακές σχέσεις? Έχουμε ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, οι οποίες προβλέπονται ταυτόχρονα. Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Όχι. Σας πληροφορώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, με βάση στατιστικά του Υπουργείου Εργασίας που είναι πρόσφατα δημοσιευμένα τον προηγούμενο μήνα, ναι, και βελτιώνονται οι εργασιακές σχέσεις, και από μερικές απασχόλησεις γίνονται πλήρους απασχόλησης, και βελτιώνονται οι αποδοχές, και έχουν αυξηθεί οι αποδοχές σε επιχειρήσεις, αλλά και ο κατώτατος μισθός που έχει τύχει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να ανέβει. Αυτό δεν ακούγονται βέβαια έξω. Είναι μόνο από το αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ενδεχομένως εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα επικοινωνίας από την πλευρά της κυβέρνησης, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τα μέσα. Δεν η κυβέρνηση μάλλον τι γίνεται, διότι είμαστε καθημερινά με ανθρώπους. Η καταγραφή είναι πάρα πολύ δύσκολη όλων αυτών που περιγράφουμε τώρα. Το λέει και η ΓΕΣΕ, το λένε όλοι προφανώς. Αυτά καταγράφονται, υπάρχουν και μπορείτε να δείτε μέσα από τις καθημερινές μαρτυρίες των εργαζομένων μέσα στους χώρους της δουλειάς πόσο έχει αυτή η κανονικότητα επανέλθει. Θέλω λίγο να με ακούσετε. Θέλω να σκεφτείτε, γιατί έζησα στο χώρο και έχω άμεση εμπειρία του τι συνέβη την πενταετία 2000-2015. Οι εργαζόμενοι σε εκείνο το χρονικό διάστημα πραγματικά ζούσαν με την ανασφάλεια και το άγχος την επόμενη μέρα θα βρουν τον εργοδότη τους και την επιχείρηση κλειστή. Αυτό το πράγμα έχει αποτυπωθεί στην κοινωνία και υπάρχει, και αυτός ήταν ο λόγος που λέτε προηγουμένως ότι
επικρίθηκε η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και το λόγο και καταψηφίστηκε στις προηγούμενες εκλογές. Ωστόσο όμως αυτό το μοντέλο που επαναφέρει και το οποίο επαναξαγγέλει στις προκείμενες εθνικές εκλογές είναι τα ίδια ακριβώς πράγματα που έχει υποσχεθεί. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Το ζήτημα της φορολογικής μεταχείρισης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ήμασταν σε αυτή την κατάσταση της κρίσης και στο μεγαλύτερο μέρος του βάρους που ανέλαβε η χώρα να εκπληρώσει απέναντι στους δανειστές της, επιβλήθηκε μέσα από κάποιες μνημονιακές ρυθμίσεις, τις οποίες κανείς δεν ήθελε. Δυστυχώς όμως, εφόσον πήραμε την επιλογή να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να συμμορφωθούμε, ούτως ώστε να διατηρήσουμε το μείζον που ήταν η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε να συμμορφωθούμε, λέτε. Παρ' όλα αυτά, θυμόμαστε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα να υπόσχεται την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Ναι. Δεν την είδαμε ποτέ, κύριε Ταρδενή. Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, αυτό καταρχάς μειώθηκε ο ΕΝΦΙΑ, ήδη έχει εξαγγελθεί, δεν καταργήθηκε όμως. Ήταν υπόσχεσή του αυτή. Ναι, μέσα στο σκέλος αυτό, ήταν μέσα σε μια διαπραγματευτική, να το πούμε, θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα μπορούσε, έπρεπε να το εξαγγείλει και προσπάθησε να το επιβάλλει στους δανειστές και στο μέτρο του δυνατού, ανάλογα με τα υπόλοιπα δημοσιονομικά βάρη που μπορούσε να διεκδικήσει, το διεκδίκησε και πέτυχε αρχικά αυτή τη μείωση του 30%. Και η οποία αυτή σταδιακά, εφόσον αυτό που λέμε προηγουμένως, εξασφαλίστηκαν τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα και μέτρα, θα υπάρχει δυνατότητα στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, ούτε άλλωστε η Νέα Δημοκρατία έχει εξαγγείλει ότι θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ. Είναι κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες έχουν μια δημοσιονομική παράμετρο, την οποία δεν μπορούμε να παραλείψουμε εφόσον έχουμε υποσχεθεί, έχουμε αναλάβει συμβατική δέσμευση να ακολουθήσουμε τα συγκεκριμένα πλεονάσματα σε αυτό το χρονικό διάστημα και βάσει αυτών των πλεονασμάτων να πορευτούμε. Τώρα, αυτό που ήθελα επίσης να πω. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο περιγράφεται, αν πάσχει από κάτι η χώρα, οπωσδήποτε, είναι η γραφειοκρατία και το πελατειακό σύστημα. Που ενδιαφέρεται όχι για την ομή της εξουσίας και όχι για την αλλαγή της. Έγινε μεγάλος λόγος για ρουσφέτια, τα οποία γίνανε την τελευταία στιγμή, και για μια επιδοματική πολιτική, η οποία χαϊδεύει τα αυτιά των ψηφοφόρων, με σκοπό ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει για ακόμη μια τετραετία. Αυτή τη λογική και αυτό το πολιτικό ύφος το οποίο προηγήθηκε, κύριε Ταρπινίδη, για το οποίο μίλησε ο κύριος Φίλης συγκεκριμένα, το βλέπουμε με έναν τρόπο να αλλάζει, να στρογγυλεύει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχετε συνειδητοποιήσει πως ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσατε την πολιτική σας όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας τρόπος που δεν ταιριάζει στους Έλληνες? Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν από τις... Εγώ δεν θυμάμαι, ας πούμε, στα 40 χρόνια της ζωής μου, άλλη κυβέρνηση η οποία να έχει αντιμετωπίσει με τέτοιο τρόπο και με τέτοια διαφάνεια την πρόσληψη των συνεργατών της. Με τέτοια διαφάνεια, είπατε. Με τέτοια διαφάνεια. Δηλαδή, εμείς που ακούσαμε όλη την κυρία Χριστοδουλοπούλου να αναφέρεται στην περίπτωση της κόρης της, ας πούμε, αναφέρεται σε αυτή τη διαφάνεια, περιστατικό. Να σας πω λίγο. Αναφέρεται σε ένα. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλα περιστατικά. Αλλά αναφέρεται. Εγώ να σας πω συγκεκριμένα για την κυρία Χριστοδουλοπούλου ότι ήδη έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός μας και έχει αναφέρει ότι στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά πρόκειται περί μιας ατυχούς επιλογής και διαχείρισης μιας κατάστασης. Από εκεί και πέρα αυτό δεν είναι δυνατόν όμως να αποτυπώνει και να εκφράζει ή να αποτελεί την εικόνα όλης της κυβέρνησης και όλου του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας την τελευταία τετραετία. Θεωρείτε ότι δεν δόθηκαν δικαιώματα δηλαδή? Στην προκειμένη περίπτωση σας αναφέρω ότι πρόκειται περί μιας ασφαλμένης τακτικής, μιας ασφαλμένης πρακτικής. Αλλά ωστόσο, όταν αποκαλύφθηκε από την Βουλή. Του κυρίου Πολάκη, ας πούμε, για παράδειγμα, εσείς συμφωνείτε? Θα με αφήσετε να πω λίγο και για αυτό το ζήτημα. Λίγο πριν από ένα-δύο εβδομάδες, πριν από μία-δύο εβδομάδες, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μέσα στη Βουλή. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρα πώς είναι στελεχωμένη και από ποιες πολιτικές παρατάξεις είναι υπάλληλη της Βουλής. Δηλαδή, στην προηγούμενη περίπτωση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχε καμία εκπροσώπηση στους υπαλλήλους της Βουλής, ή αναφέρεστε στην γραμματεία συντονισμού του κυβερνητικού έργου, που στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Τσίπρας δεν προσέλαβε άλλα άτομα. Μετακίνησε άτομα, μετατάχθησαν υπάλληλοι οι οποίοι ήταν υπάλληλοι
σε άλλη υπηρεσία και μετατάχθηκαν για να στελεχώσουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ναι, τη συγκεκριμένη γραμματεία. Υπάρχουν και άλλα πολλά περιστατικά τα οποία δεν έχει νόημα τώρα να τα πραγματιστούμε. Δηλαδή, διάλεξε να ένα, το να διαλέξω την κυρία Λοΐζου, να διαλέξω... Να σας πω κάτι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι εσείς θεωρείτε ότι αυτό το ύφος όμως, πρέπει να αλλάξει, πρέπει αυτό... να διατηρηθεί. Όχι βεβαίως, δεν πρέπει να, να σας πω λίγο κάτι. Το ότι έχουν γίνει κάποιες άστοχες, ατυχείς, αν θέλετε ακόμα και αποτυχημένες επικοινωνιακές πρακτικές, αυτό δεν μπορεί να αλλοιώσει τη βασική εικόνα. Δηλαδή, το έχω παρακολουθήσει και είναι μια στοχευμένη πρακτική από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο να πιάνει μεμονωμένα γεγονότα και τα οποία να δημιουργεί αφορισμούς σε βάρος προσώπων. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν όμως δεν μας βοηθάει να δούμε το δάσος. Δηλαδή, απομονώνουμε την εικόνα σε ένα δέντρο και από την άλλη πλευρά αποσιωπούμε αυτά τα επιτεύγματα, τα πραγματικά που σας επαναλαμβάνω έχουν γίνει στον χώρο της εργασίας. Άρα, ένα άλλο διακύβευμα είναι η αλλαγή της επικοινώνησης, άλλο, της πολιτικής, ακριβώς. Ωραία, και η αναβάθμισή της ποιοτικά. Σωστό. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει αυτό. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό, επειδή διάβασα ένα δημοσίευμα που σας αφορά, ήθελα να σας ρωτήσω. Εσείς είστε δικηγόρος, η εταιρεία σας είναι εξειδικευμένη στην παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα των εργατικών διαφορών, έτσι σωστά, δεν είναι? Σωστά. Λοιπόν, εκπροσωπήσατε τη διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα. Για την επίλυση του θέματος της υπογραφής της συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ των ηθοποιών και του θεάτρου. Υπήρξαν λοιπόν κάποια δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εσάς λέγοντας ότι ανανεώσατε συμβάσεις ηθοποιών σύμφωνα με τα πολιτικά τους κριτήρια. Όχι. Απαντήστε λίγο σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό να ακούγεται και να λέγεται. Αυτό είναι εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Το δημοσίευμα δεν αναφέρεται ακριβώς σε τέτοιου είδους όσον αφορά στο πρόσωπό μου. Εσείς πήγε το μυαλό σας σε συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν διαβάσαμε και το ίδιο τώρα. Ενδεχομένως. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα ακούγονται πολλά ίσως και για τη συγκεκριμένη ιστορία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, με το Κρατικό Θέατρο, επειδή είμαστε ένα εξειδικευμένο γραφείο στον χώρο του εργατικού δικαίου, συνεργαζόμαι από το 2007 σε διαφορετικές περιόδους, με διαφορετικές διοικήσεις, με διοικήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά καθημερινής διαχείρισης του προσωπικού, συμβάσεων, εργασίας κτλ. Δεν έχει δηλαδή να κάνει η τοποθέτησή μου ή η επιλογή μου αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρω στο Κρατικό Θέατρο. Ακριβώς. Ναι, να μην κάνουμε τέτοιους συνειρμούς. Ακριβώς. Τώρα, αυτό που μου λέτε σε σχέση με την ανέστοση συμβάσεων, εγώ δεν έχω καμία. Έχω ερωτηθεί για διάφορα ζητήματα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από το 2007 μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για μια συνεργασία που κρατάει 12 χρόνια. Όπως το Κρατικό Θέατρο διατηρεί συνεργασίες με πάρα πολλούς συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη για εξειδικευμένα αντικείμενα, παράδειγμα ότι έχει νομική υπηρεσία η οποία ασχολείται με τα τρέχοντα ζητήματα του θεάτρου και οι οποίοι συνάδελφοι είναι από διάφορες πολιτικές παρατάξεις, γιατί σε εκείνες τις περιπτώσεις κάθε φορά είναι το ζητούμενο το πώς θα έχει την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση ο θεατρικός οργανισμός για να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον που οφείλει κατά τον ιδρυτικό του νόμο να υπηρετεί και τον υπηρετεί. Αυτό που αναφέρεστε τώρα σε σχέση με ορισμένους ηθοποιούς οι οποίοι. Τι συνέβη με τη συγκεκριμένη ιστορία? Έχουν ασκηθεί ορισμένες αγωγές, 5 αγωγές, οι οποίες έχουν ένα κόστος για το Κρατικό Θέατρο που ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε από μια συλλογική σύμβαση, η οποία υπογράφηκε το 2012 και στην οποία διατηρήθηκαν κάποιοι όροι, στη διάρκεια των οποίων αφισβητήθηκε το περιεχόμενο των συγκεκριμένων συμβάσεων από την πλευρά των ηθοποιών και στη συνέχεια ασκήθηκαν οι συγκεκριμένες αγωγές. Η νυν διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να έρθει σε συλλογική διαπραγμάτευση με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, συζήτησε μαζί τους, τους πρότεινε λύσεις για να μπορέσουν από τη μια πλευρά και οι ίδιοι να διασφαλίσουν το δικαίωμα το συλλογικό όσον αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας τους, αλλά από την άλλη πλευρά η διοίκηση του Κρατικού να μην κινδυνεύει να πάει φυλακή, να μην κινδυνεύει να γερθούν σε βάρος τις αστικές αξιώσεις. Αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο, ακριβώς ενώ της αφισβήτησης που τέθηκε στο δικαστήριο, θα έπρεπε να διατυπωθεί ένας όρος επιφύλαξης της συλλογικής σύμβασης που δεν εμπόδιζε την άσκηση και την κάλυψη των ηθοποιών. Αυτό το πράγμα τελικώς το Σωματείο Ηθοποιών, ενώ αρχικά ήταν θετικό στην υπογραφή, αρνήθηκε να το υπογράψει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα μάλιστα, η πολιτική σκοπιμότητα είναι ξεκάθαρη. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κυρία Λατινοπούλου, εσείς ασχοληθήκατε ιδιαιτέρως με το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, πραγματοποιώντας και αυτή την καμπάνια για τα μακεδονικά προϊόντα. Ο στόχος σας προφανώς είχε να κάνει με το να ενισχύσετε όσο το δυνατό το μήνυμα αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σαν διακύβευμα υπήρχε στις ευρωεκλογές αυτό και συζητήθηκε σημαντικά στα πάνελς τότε.
των συνεντεύξεων με τους υποψηφίους ευρωβουλευτές για το πώς θα υπερασπίσουμε όλο αυτό το οποίο συνέβη με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχετε την αίσθηση ότι αυτό σαν θέμα τώρα στερείται αναγκαιότητας, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι έχει επικεντρωθεί ο προεκλογικός διάλογος περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και ό,τι περιλαμβάνει αυτή, αλλά όχι τόσο τα εθνικά θέματα. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα υπάρχει μια άλλη ιστορία που έχει ανοίξει η Τουρκία τώρα και στην οποία έχουμε μπει όλοι μέσα με δεδομένη την αγωνία μας. Λοιπόν, τι πιστεύετε λοιπόν από αυτού? Η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ξεκάθαρη. Νιώθω υπερήφανη που η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει για να αποτρέψει την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, καταθέτοντας την πρόταση Μομφής. Εξάντλησε όλα τα νομικά μέσα τα οποία μπορούσε και είχε στα χέρια της. Δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να πούν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν στάθηκε απέναντι στη συμφωνία. Ίσα-ίσα στάθηκε απέναντι ως αντιπολίτευση και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Τη συμφωνία αυτή την προχώρησαν και την υπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Και από εκεί και πέρα εμείς καλούμαστε από την επόμενη κιόλας ημέρα να προσπαθήσουμε στο να αυλύνουμε τις συνέπειες αυτής της κάκης της συμφωνίας. Οι περισσότεροι αναρωτιούνται τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με αυτό, ποιες συγκεκριμένες κινήσεις θα κάνει για να μπορέσει είτε να αποτρέψει, όπως θέλουν κάποιοι, είτε να... Δεν ξέρω τι θα μπορούσε σε επίπεδο τροποποίησης να γίνει για να αλλάξει η ροή του ποταμού. Σίγουρα από τη στιγμή που βρισκόμαστε και είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαντλήσουμε όλες τις διαπραγματευτικές δυνατότητες που έχουμε έτσι ώστε αν δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα που προκύπτουν μέσα από τη συμφωνία να μπλοκάρουμε την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι συμφωνούν ότι είναι μια διεθνή συνθήκη και ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Η συνθήκη μπορεί νομικά να καταγγελθεί, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Να καταγγελθεί πού, κυρία Λατινοπούλου? Η καταγγελία μπορεί να γίνει η ακύρωση της συμφωνίας από την άποψη... Με ποιον τρόπο? Είναι μια διμερή συνθήκη, ο νομικός τα ξέρει, ο κύριος δικηγόρος τα ξέρει και καλύτερα. Δεν προβλέπεται. Απέναντι, η συμφωνία ορίζει ότι δεν μπορεί να καταγγελθεί ούτε να ανακληθεί με κανέναν τρόπο και σε κανένα φόρο. Αυτό οι συνταγματολόγοι είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά διαφωνούν. Κάποιοι συνταγματολόγοι λένε ότι μπορεί η συμφωνία να ακυρωθεί και κάποιοι συνταγματολόγοι λένε ότι δεν μπορεί. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που κάποιοι το ισχυρίζονται αυτό και είναι μια διμερή συμφωνία η οποία μπορεί να καταγγελθεί, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι σωστό να γίνει από την άποψη την εξής, ότι δεν μπορεί μια χώρα να εξαρτάται από την κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στο εκάστοτε κομματικό σημείο. Άρα λοιπόν πώς θα αναργήσετε? Άρα αυτό σημαίνει ότι μας καταδικάσατε στο να μην μπορούμε να προχωρήσουμε στην ακύρωση αυτής της συμφωνίας, διότι θα χάσουμε διεθνώς την αξιοπιστία μας. Θα έχουμε οικονομικές και εμπορικές συνέπειες. Άρα λοιπόν δεν θα την ακυρώσετε τη συμφωνία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κυρία Λατινοπούλου. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι θα σεβαστεί τη συμφωνία. Έτσι, το έχει δηλώσει. Μην το λέτε ότι έτσι ακριβώς, αυτό ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, και δεν πρόκειται να φέρουμε... Θα σεβαστεί τη συμφωνία. Ναι, προφανώς θα σεβαστεί μια συμφωνία, διότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι θέλουμε να πιστεύουμε. Γιατί άλλα λέτε στον κόσμο και άλλες τις ελπίδες τρέφεται. Δεν έχουμε πει κάτι άλλο στον κόσμο. Εμείς έχουμε πει ότι θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να αυλύνουμε τις συμφωνίες. Και αν μπορούμε να μπλοκάρουμε την ένταξη των Σκοπίων, θα την μπλοκάρουμε. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο μας αφήσατε στα χέρια μας και καλούμαστε να το διαπραγματευτούμε από εδώ και στο εξής. Και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην αμφισβήτηση της Ελλάδας, στην αμφισβήτηση της οικονομίας και στην αμφισβήτηση των διμερών συνθήκων που υπογράφει μια χώρα. Αν λοιπόν εμείς προχωρήσουμε τώρα στην καταγγελία της σύμβασης αυτής, καταλαβαίνετε ότι διεθνώς θα εξευτελιστούμε. Διότι αυτή είναι η αλήθεια. Διότι σου λέει στην Ελλάδα, ανάλογα την κυβέρνηση, υπογράφουν και ξαϋπογράφουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί και οι σοβαρές χώρες οι οποίες σέβονται τον εαυτό τους και εμείς προσπαθούμε μετά από τη δικιά σας διακυβέρνηση να πάρουμε την Ελλάδα και να την κάνουμε και πάλι ένα εισάξιο και ισότιμο μέλος μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως όχι όπως εσείς οι οποίοι φωνάζετε. Εσείς το θέλετε στην κατάσταση. Και θέλατε. Μα εσείς λέγατε ασκήστε τα μνημόνια και θα βγούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας σέβεται μετά από αυτό? Το τι κέρδισε η χώρα στην τελευταία τετραετία. Το βλέπετε και είναι διαπιστωμένο από όλες τις εκθέσεις του ESM και από. Και θέλει να δει και πάλι μια Ελλάδα ισχυρή. Ούτε αυτοί θέλουν να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Ούτε εμείς αυτό θέλουμε. Κύριε Ταρπινίδη, μία τελευταία κουβέντα και από εσάς, γιατί δυστυχώς ο χρόνος εξαντλήθηκε. Ήθελα να πω καταρχάς το εξής, ότι
τα ζητήματα της συμφωνίας, εγώ αντιλαμβάνομαι το ζήτημα το ονοματολογικό, το οποίο έτσι όπως σε πάση περιπτώσει χαλουχήθηκε οι γενιές οι τελευταίες στη χώρα, έχει μία σημειολογία και κατανοώ και τις αντιδράσεις του πληθυσμού. Από εκεί και πέρα, αυτό που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι ότι κανένα μέσο ή κανένας άνθρωπος δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά να δει και να αναλύσει το τι έγινε με τη συγκεκριμένη συμφωνία από τον κόσμο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, επικεντρωθήκαμε στο ζήτημα το ονοματολογικό, το οποίο ούτως ή άλλως αποτέλεσε πρόβλημα από το 1993 με την διάμεση συμφωνία μέχρι σήμερα. Και πίσω από αυτό το πράγμα, σε ό,τι θετικό έχει φέρει η συγκεκριμένη συμφωνία για τη χώρα, ακόμα και αυτό που αναφέρεται προηγουμένως με την πολύ πετυχημένη πράγματι καμπάνια της συναδέλφων αναφορικά με τα μακεδονικά προϊόντα, θέλω να πω το εξής. Η συγκεκριμένη συμφωνία λέει ότι θα δημιουργηθεί μια διεθνής επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο πλευρών, δηλαδή της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας. Το γνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν τι λέει. Προηγουμένως δεν υπήρχε καν πλαίσιο. Πηγαίναν, ας πούμε, εμπορικές επιχειρήσεις, εκθέσεις στην Γερμανία, στην Κίνα και ήταν δίπλα από τις μακεδονικές, όπως λέγονταν τότε, επιχειρήσεις. Ναι, κύριε Δαρβινή. Σε όλες τις συμφωνίες. Όμως το θέμα είναι αυτό. Πρέπει να αποσαφηνίζετε καταρχήν ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι μέσα στην Επιτροπή. Τώρα λοιπόν. Η πιο σαφή συμφωνία που έχει υπογραφεί ποτέ. Το λέει ξεκάθαρα και ήδη έχει ξεκινήσει τον Μάιο του 2019. 15 Μαΐου του 2019 ξεκίνησε η συγκρότηση της συγκεκριμένης Επιτροπής. Με την βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό και μέσα στην επόμενη τριετία θα πρέπει να προβλέπονται εντός συμφωνίας οι προϋποθέσεις και μα το πλαίσιο. Αν δεν γίνει αυτό. Μα αυτό γίνεται στις συμφωνίες, γι' αυτό λέγονται συμφωνίες. Αν δεν γίνει αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά εκεί, από λοιπόν, συμβάσει και από συμφωνίες. Θα με αφήσετε να σας πω λίγο. Μα όταν μου λέτε. Θα με αφήσετε να σας πω λίγο. Μα σας παρακαλώ, δηλαδή μου λέει ότι δεν γνωρίζουμε τώρα από συμβάσεις. Είναι δυνατόν σε μία σύμβαση και σε μία συμφωνία. Εδώ προηγουμένως είπατε ότι μπορεί να καταγγελθεί. Μα μπορεί να καταγγελθεί. Σε μία συμφωνία πρέπει να προβλέπονται όλα εξ αρχής. Το θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία μας κάνει να μαλλιώνουμε σε αυτά τα παράθυρα, που σημαίνει ότι δεν ήταν μια συμφωνία με τη σύμφωνη γνώμη όλων. Κύριε Ταρπινίδη, ήταν μια συμφωνία η οποία έγινε χωρίς να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Ήταν μια συμφωνία την οποία προεκλογικά ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε μέσα στην ατζέντα του και εμφανίστηκε ξαφνικά. Ήταν μια συμφωνία που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση και η ερώτηση που είχα να κάνω εγώ σε εσάς είναι αν θα συνεχίζει να επηρεάζει και σε αυτές τις εκλογές αυτό το θέμα την ψήφο, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Θεσσαλονίκη. Κατά την άποψή σας θα την επηρεάσει? Θα πρέπει να την επηρεάζει, αλλά θα πρέπει να την επηρεάσει θετικά. Και αυτό αποδεικνύεται πρόσφατα από τα πρόσφατα γεγονότα που υπάρχουν με τη γείτονα Τουρκία. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή όλο το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας έχει στοχεύει μάλλον στην αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων δείχνει τελικώς ότι η συμφωνία των Πρεσπών εξυπηρέτησε απόλυτα το συγκεκριμένο στόχο. Μέχρι τώρα η Τουρκία είχε τη δυνατότητα να διεισδύσει και διείσδυε στα βόρεια σύνορά μας μέσω του συγκεκριμένου κράτους. Αυτό λοιπόν που επέτυχε η συγκεκριμένη συμφωνία είναι καταρχάς να εξαλείψει τελείως τον Μακεδονισμό, να αναγνωρίζεται πλέον το δικαίωμα στη χώρα να παλύψει όλες τις μειονοτικές, τις αλλοτριτικές διαθέσεις που είχε, να αλλάξει το σύνταγμα, να αλλάξει το συνταγματικό της όνομα και τελικώς να δώσει τη δυνατότητα στην χώρα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Δυστυχώς έχουν πέσει τίτλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνάδελφο. Το μοίρασμα του χρόνου, βεβαίως.